σε απολογισμό πεπραγμένων αλλά και σε αναφορά στους στόχους οι οποίοι πλέον έχουν τεθεί και το νοσοκομείο της Μεσσηνίας προχώρησαν ο διοικητής και ο υποδιοικητής αυτού. Ο Γιώργος Μπέτζος και ο Παναγιώτης Μπασάκος αναφέρθηκαν στις σημαντικές χρηματοδοτήσεις σε επίπεδο υποδομών που τα τελευταία χρόνια ξεπερνούν για τα νοσοκομεία Καλαμάτας και Κυπαρισίας καθώς και το Κέντρο Υγείας Καλαμάτας στα 3 εκατομμύρια ευρώ περίπου. Το νοσοκομείο Καλαμάτας και Κυπαρισίας αθρηστικά το τελευταίο 1,5 χρόνο υπάρχει χρηματοδότηση μέσω του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων αλλά και μέσω κυρίως από τις επιχορηγήσεις του Υπουργείου Υγείας, μια χρηματοδότηση που αγγίζει πια τα 3 εκατομμύρια ευρώ. Στην Κυπαρισία ολοκληρώθηκαν το 2018 οι εργασίες και λειτουργεί πλέον εντελώς σε νέα μορφή η μονάδα τεχνητού νεφρού. Ολοκληρώθηκε η ανακαίνιση του κτηρίου και μέσα σε αυτό ο ξενοδοχειακός εξοπλισμός. Ιδιαίτερες και οι αναφορές σε ό,τι αφορά την ενίσχυση των νοσηλευτικών ιδρυμάτων σε ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό. Οι θέσεις που είναι κενές είναι 38. Όπως έχουμε δημοσιοποιήσει το προηγούμενο διάστημα, από τον Οκτώβριο και μέχρι σήμερα έχουμε προχωρήσει σε προσλήψεις 35 νοσηλευτριών. Και υπάρχει και το παραϊατρικό προσωπικό, άλλα 7 άτομα τα οποία προσλήφθησαν το τελευταίο διάστημα. Δηλαδή 42 άτομα νοσηλευτικό και παραϊατρικό προσωπικό. Και όσον αφορά το ιατρικό προσωπικό, ποια είναι η εικόνα μας σήμερα, ο οργανισμός του νοσοκομείου προβλέπει 117 θέσεις γιατρών και αυτοί που υπηρετούν σήμερα στο νοσοκομείο Καλαμάτας είναι 82 μόνιμοι, 38 επικουρικοί γιατροί και 33 ειδικευόμενοι. Έχουμε καλύψει και δεν αντιμετωπίζουμε πρόβλημα από άποψη προσωπικού στο νοσηλευτικό προσωπικό και έχουμε προγραμματίσει για την πρόσληψη 2 εμφανιστών. 4 οι βασικοί στόχοι που έχουν τεθεί για το 2019. Ο πρώτος στόχος είναι η εκπαίδευση των γιατρών ολοκληρώνεται. Άρα λοιπόν μιλάμε για ένα στόχο απολύτως εφικτό. Από Μάιο μήνα το νοσοκομείο Καλαμάτας ξεκινά την τοποθέτηση σταθερών βηματοδοτών. Ο δεύτερος μεγάλος στόχος που δείχνει ότι οριμάζει σιγά σιγά είναι η προσθήκη του ορόφου πάνω από την ψυχιατρική μας κλινική 1.000 τετραγωνικών μέτρων.